Μία γυναίκα που το κατήγγειλε έξω από το αστυνομικό τμήμα είναι η Κυριακή. Δεν είναι η γυναικοκτονία μιας 28χρονης, είναι η γυναικοκτονία της Κυριακής, η πέμπτη γυναικοκτονία, όπως πολύ σωστά είπατε, για το 2024. Μετράμε με έναν αριθμό επιδημίας της γυναικοκτονίας, που δυστυχώς ακόμα δεν έχει χαρακτηριστεί ως ένα αυτοτελές έγκλημα σε κανένα κράτος μέλος. Ορίζεται ως έμφυλη βία. Η γυναικοκτονία όμως υφίσταται στην κοινωνία μας. Παγκοσμίως οι αριθμοί είναι σοκαριστικοί. 50.000 γυναίκες περίπου σκοτώνονται ετησίως, ανά τον κόσμο. 153 γυναίκες, αν δεν κάνω λάθος τον ακριβή αριθμό, πεθαίνουν ανά ημέρα. Από το σύντροφο, το σύζυγο ή από ένα άτομο του οικογενειακού, του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος. Καταρχάς, θέλω να αναφέρω ότι οι γυναικοκτονίες είναι εγκλήματα, ανθρωποκτονίες, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, που βασίζονται σε βαθιά εμπεδομένα στερεότυπα, που θέτουν τη γυναίκα ως κατώτερη του ανδρικού φύλου και κατ' επέκταση η εξουσία του άντρα τις ορίζει ως ανίκανες, ως αδύναμες να ξεφύγουν και είναι ένα αποτέλεσμα τιμωρίας, σοφρονισμού, εξουσίας και ελέγχου πάνω στην ίδια τη γυναίκα. Έχει σπάσει κατά κάποιο τρόπο η σιωπή απέναντι σε αυτό το θέμα, ειλικρινά μερικές φορές και εμείς οι δικοί δεν έχουμε λόγια να αναφέρουμε, να αποτυπώσουμε τι είναι αυτό που συμβαίνει. Έχει αρχίσει και σπάζει η σιωπή, οι καταγγελίες πλέον πληθαίνουν, οι γυναίκες μιλούν και πάλι όμως φαίνεται, όπως είδαμε με πολύ θλιβερό τρόπο προχθές, ότι δεν είναι αρκετό. Χρειάζεται να δομηθεί ένα άλλο σύστημα πιο ισχυρό, ένα σύστημα ισχυρό για την προστασία της γυναίκας. Όλο αυτό, όπως ανέφερα, είναι βαθιά δομημένα στερεότυπα της κοινωνίας και όντως έχετε απόλυτο δίκιο ότι όλο αυτό ξεκινάει πάλι από το σπίτι. Ξεκινάει από τα αγόρια που είναι βρέφη, από τα αγόρια που είναι νήπιο, από τα αγόρια που μεγαλώνουν και γίνονται έφηβοι και καταλήγουν κάποια στιγμή να φέρονται με αυτόν τον τρόπο στις γυναίκες τους, στις κοπέλες τους, στους συντρόφους τους. Επαφείται στην δουλειά που κάνει ο κάθε γονέας. Δυστυχώς οι στρατηγικές ακόμα είναι νοπές, είναι έτσι ανώριμες στην ελληνική κοινωνία. Οι νόμοι επίσης δεν έχουν καταστεί δυνατόν να προστατεύσουν τις ίδιες τις γυναίκες, ακόμα και όταν φτάσουν στο επίπεδο της καταγγελίας. Οπότε η δουλειά ξεκινάει από το ίδιο το άτομο, ξεκινάει από την ίδια την οικογένεια, που έτσι φτάνει να καταρριφθεί αυτό το εκπαίδευση της κόρης σου να είναι καλές νοικοκυρές, να είναι υπόδουλες εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών στο σύντροφο. Οι γυναίκες προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους, προσπαθούν να έχουν τη δική τους εργασία, να μην είναι υποχείρια ή αιώνια θύματα της κακοποίησης, της σωματικής, της συναισθηματικής, της οικονομικής των ανδρών. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Δεν μπορούν μόνο οι γυναίκες να δουλεύουν ενάντια στην κακοποίησή τους. Πρέπει να σταματήσει η κακοποίηση. Η εκπαίδευση της οικογένειας είναι το βασικότερο θέμα. Τα πρότυπα που δίνουμε στα παιδιά μας. Ο ρόλος του πατέρα στην οικογένεια, ο ρόλος της μητέρας. Και από εκεί και πέρα μεγαλώνουμε υγιή μέλη στην κοινωνία. Όπως έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν, τα περιστατικά αυτά είναι πάρα πολλά. Και πρόσφατα στην περιοχή μας, η περιοχή κλονίστηκε από αυτό το περιστατικό. Κάτι ανάλογο που πιθανότητα αποτύχει. Δεν πέθανε από τη βιαιότητα της κακοποίησης του συντρόφου. Και πάλι, παρόλο που έτσι, κοινωνικά ανοίχτηκε αυτό το θέμα, πάλι αποσιωπήθηκε, κλείσαμε τα μάτια μας, κλείσαμε τα αυτιά μας και συνεχίσαμε να ζούμε κανονικά την καθημερινότητά μας. Η λύση είναι πολύπλοκη και πολύπλευρη. Αυτό που βρίσκουν οι γυναίκες όταν φτάνουν εδώ σε μένα είναι ένα πλαίσιο υποστήριξης, ένα πλαίσιο ασφάλειας πάνω απ' όλα και έναν τρόπο να μπορούν να μιλήσουν χωρίς να τις κριτικάρει κανένας. Γιατί ακόμα και το να εξωτερικεύσεις την κακοποίηση, τον εκφοβισμό, τη βία που υπόκειται μια γυναίκα, έρχεται απέναντί της ένα εμπόδιο της ίδιας της κοινωνίας. Μη μιλάς, μη χαλάσεις το σπίτι σου, βρείτε τα, είναι καλό παιδί, θα περάσουν όλα αυτά. Οπότε αυτόματα καταλέγει στο φαύλο κύκλο της βίας. Και πολλές φορές λένε στις γυναίκες γιατί δεν φεύγεις, είσαι συνυπεύθυνη, που θέτουν το θύμα
υπεύθυνο για αυτό το οποίο βιώνει. Ενοχές. Ότι φταίει, γιατί έμεινες, γιατί πήγες, γιατί βγήκες μαζί του, γιατί δέχτηκες την κακοποίηση και γιατί δεν έφυγες. Είναι σαν να λέμε στη γυναίκα, εσύ φταίς. Σαν να λέμε στο θύμα, εσύ φταίς που σκοτώθηκες. Πήγαινες γυρεύοντας. Οπότε θέλω να τονίσω σε αυτό για τις γυναίκες που το αισθάνονται, που το βιώνουν αυτό, ότι ο ίδιος ο εκφοβισμός, η βία, λειτουργεί ως παραλύει και τον ψυχισμό του ανθρώπου, παραλύει και το σώμα όμως. Και στην ουσία αισθάνεται αδύναμη γυναίκα να κάνει ένα βήμα μακριά από το κακοποιητή της. Το 15900 είναι μια γραμμή 24ωρης στήριξης. Όποια γυναίκα έχει βιώσει κάποια από αυτά που ακούσαμε, όποιος έχει παρατηρήσει κάποια γυναίκα στο περιβάλλον του που βιώνει αντίστοιχες καταστάσεις, μη διστάσει να πάρει αυτό το τηλέφωνο. Να προλάβει. Να προλάβει. Να προλάβει την ίδια τη ζωή. Και συμβολικά και κυριολεκτικά.